σήμερα θα παίζουμε κρύφτο στο παιδότοπο. Είσαι έτοιμοι? Ναι! Μιλάω εγώ, πάμε να πάμε! 5, 10, 15. Παιδιά, εγώ θα κρυπτώ εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολλά μέρη και ο Τιμόνι θα δυσκολευτεί να με βρει. Όμως πρέπει να προσέχω, με πέσω. Ωρε φίλε, πόνεσαι αυτό, γιατί είμαι τόσο χαζός, ρε φίλε. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία παιχνίδια έχει εδώ πέρα. Θέλω να παίξω όλα, παιδιά, κοιτάξτε με εδώ πέρα. Παιδιά, παίρνεις το όμπλο και σκοτώνεις τα ζόμπι, τα κακά παιδιά. Πάτε, έτσι, άντε για, Του πάτε ζόμπι, Μακάρι να είχα εγώ να παίξω, να το κρυπτώ. Εδώ πέρα άλλη παιχνιδάρα. Εδώ παιδιά, είναι μια μηχανή. Κάνει σούδες, κάνει σκότες, πας γρήγορα. Είναι τέλειο, παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά πρέπει να κρυφτώ, παιδιά, να το ξεχνάω συνέχεια. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο πολλά παιχνίδια. Δεν γίνεται να μην παίξω τίποτα, παιδιά. Το έχω να κάνω. Γι' αυτό, παιδιά, είμαι καλύτερη σ' αυτό. Παιδιά, πώς σας αρέσει το μπάσκετ? Εγώ τρελαίνομαι για μπάσκετ. Τελευταίο ήταν αυτό, παιδιά. Τώρα πρέπει να φύγω γρήγορα να κρυφτώ, γιατί ο Τιμόνι ξεκίνησε να ψάχνει. Παιδιά, δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Ή στο bowling, ή να βρω άλλο κρυψώνα. Βρήκα! Ξέρω τι να κάνω. Νομίζω σχεδόν βρήκα την κρυψώνα μου. Νομίζω κάπου εδώ είναι. Μάγκες, θα κρυφτώ εδώ πέρα. Επειδή δεν μπορεί κανείς να με δει εδώ πέρα. Και επίσης μπορώ να δω που είναι ο Τιμόν. Παιδιά, εδώ να κρυφτώ. Κανείς δεν θα μου βρει ποτέ ποτό. Κοιτάξτε παιδιά, τι θα κάνω τώρα. Άπα εδώ και μπαίνω μέσα στις μπάλες. Έλα. Έτσι. Σίγουρα σε κοιμίζει αυτό το κρυφτό εγώ. Και λάβει μόνο εγώ πιο έξυπνο τελικά. Παιδιά, θα μπω μέσα σε αυτό το αμαξάκι. Ελάτε μαζί μου να παίξουμε και να κρυφτούμε. Πάμε, έτσι. Άντε, γεια. Να μας ρωτώ στο παπά. Θα σπάσω μόνο. Είναι η καλύτερη κρυψώνα γιατί και παίζω ταυτόχρονα. Αλλά και κρύβομαι. Παιδιά, κοιτάξτε τι κρυψώνα βρήκα. Αποκλείεται να με βρει ο Τιμόνι εδώ μέσα. Είμαι έτοιμη. Αποκλείεται ο Τιμόνι να ψάξει εδώ μέσα στα τόσο παιδικά παιχνίδια. 95 εκατόφτου και βγαίνω! Θα τους βρω όλους, παιδιά! Λοιπόν, παιδιά, πάω να ψάξω! Δεν νομίζω κάποιος να κρύφτηκε εδώ πέρα στο gaming κομμάτι, επειδή εγώ εδώ πέρα φύλαγα. Οπότε δεν βγάζει νόημα, δεν νομίζω να είναι κάποιος τόσο χάζος. Οπότε πάμε στο παιδότυπο αμέσως! Παιδιά, εγώ σας είπα, ο Τιμόνι είναι χάζος. Δεν πρέπει να ψάξει εδώ πέρα. Νομίζει, επειδή φύλαγε εδώ πέρα, ότι εδώ πέρα δεν κρύφτηκε κανένας. Είναι χαζούλης, άντε για Τιμόνι, άντε για σας πω! Παιδιά, αναρωτιέμαι, πού να κρύφτηκαν οι υπόλοιποι? Στο bowling είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχω μια ιδέα. Θα ρωτήσω τον φίλο μου, κοιτάξτε. Φίλε μου, πες μου, πού κρύφτηκε ο Στάζο, ο Ραφάρη, ο Οδυσσέας και η Μαρία? Μίλα μου, γιατί δεν μου μιλάς? Το παίζει δύσκολο, ε! Καλά, θα δει. Τέλος πάντων, πάω να ψάξω μόνος μου. Παιδιά, τώρα έφτασα στο παιδότοπο και είμαι σίγουρος πως πάρα πολλά παιδιά θα κρύφτηκαν εκεί πέρα. Και ειδικά στα μπαλάκια, αυτή είναι η καλύτερη κρυψώνα. Οπότε πάμε να τις πιάσουμε. Μάγκες μου, είμαι σίγουρος πως κάποιος θα κρύφτηκε κάτω από τα μπαλάκια. Οπότε εγώ θα πάω να πηγήξω με δύναμη, έτσι ώστε όταν πέσω πάνω του θα πονέσει και θα είναι πολύ άστιο, παιδιά. Εντάξει, είσαστε έτοιμοι? Πάμε. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα είναι πλεισμένο. Σίγουρα κάποιος θα είναι από κάτω. Με το τρίπι δάω. 1, 2, 3. Sorry! Δεν είναι κανείς εδώ, παιδιά! Πώς γίνεται αυτό, αφού κάθε φορά κάποιος κρύβεται? Πόρε φίλε, κι εγώ τσαμπαχάρικα! Παιδιά, δεν ξέρω ότι αυτή η κρυψώνα δεν είναι τόσο καλή και βρήκα πιο καλύτερη κρυψώνα. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα, παιδιά! Ωραίο, έτσι και κλείνω πόρτα! Παιδιά, τώρα μπήκα στο μικρό γήπεδο και ποδοσφαίρο να παίξω μπάλα, γιατί είναι ευκαιρία. Γιατί όχι, παιδιά, κοιτάξτε. Ωπα, κορπάκια. Ω, παιδιά, εδώ πέρα κάτω παίζει ο Τιμόν ποδόσφαιρο. Τι άχρηστο που είναι. Τραυματίστηκα, παιδιά. Τέλος πάντων, δεν είναι μπάλα για μένα, δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Εγώ είμαι YouTuber, παιδιά, πρέπει να πάω να ψάξω. Α, καλά. Ο Τιμόνι είναι νουμπά, σίγα μη με βρει. Αλλά και σε εσάς έχω ένα challenge. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να κάνετε έγγραφη. 1, 2, 3, 4 και 5. Άμα δεν κάνετε, κάντε τώρα γρήγορα. Μια και ο Τιμόνι, παιδιά, πήγε εκεί πέρα στο παιδότοπο από την άλλη πλευρά και είμαι εδώ πέρα μόνος μου. Θα παίξω, παιδιά, να πάρουμε τα αμάξια. Πάμε λίγο κόντρα. Πάμε λίγο, παιδιά, τι οδηγάρα είμαι.
Είμαι στάς μπαμπάς, οδηγαράς. Άντε για παιδιά, πάμε λίγο. Λοιπόν παιδιά, τώρα εδώ πέρα που είναι ο παιδοδοπός, θα ψάξω παντού, θα ανέβω σε όλο το παιδοτροπό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρυφτεί κανένας εδώ πέρα. Θα βρω κάποιον σίγουρα. Και επειδή είμαι μάγκας, είμαι ο Τιμόν, θα ανέβω από τη σουλήθρα ανάποδα. Έτσι επειδή είμαι μάγκας, πάμε. Παιδιά, είμαι πολύ μεγάλο μάλλον για να κάνω τέτοια πράγματα. Πάμε κανονικά μέσα. Παιδιά, έχω σκάσει εδώ πέρα και ακόμα δεν έχω βρει κανέναν, αλλά έχω ακόμα πολύ μπροστά μου. Οπότε θα συνεχίσω να ψάχνω. Πού πάω τώρα, νομίζω πάω από εκεί. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι παιχνίδι είναι αυτό, αλλά λογικά πέρασα όλα τα μπουκάλια εκεί πέρα. Πάμε, παιδιά, πάμε, έλα. Έλα, δώσε πάρα, δώσε πάρα. Ω, να οι μπάλες, παιδιά, πρέπει να έχω. Εγώ παιδιά πιστεύω πως ο παιδότοπος δεν είναι πια για μένα, έχω μεγαλώσει. Εσείς όμως παιδιά πάτε παιδότοπο, άμα ναι γράψτε μας κάτω στα σχόλια να δω πόσοι πάνε παιδότοπο και το λατρεύουνε. Παιδιά, έχω κουραστεί. Αυτός πήγε εκεί πέρα, ποιος είναι, ο Οδυσσέας, κοιμάται. Οδυσσέα! Έχασες, έπιασα νουμπάκι. Ωρε φίλε, με πήρε ο ύπνος, αλλά θα είχα φύγει από εδώ. Άντε για Οδυσσέα, τώρα που σε έπιασα πάω να ψάξω τους άλλους και τους βρω όλους εγώ, κατάλαβες. Ωρε παιδιά, άμα δεν κοιμόμουν, θα έβγα από εδώ πέρα και ο Τιμόν δεν θα έπιανε, δεν θα με έπιανε και θα κέρδιζα το challenge ρε φίλε. Λοιπόν παιδιά, έφτιαξα όλο το παιδότοπο, βρήκα μόνο την Οδυσσέα που σημαίνει πως οι υπόλοιποι κρύφτηκαν κάπου αλλού και πιστεύω πως κάποιος είναι σαν μηχανήματα, οπότε πάω εκεί πέρα τώρα. Βρε φίλε, πού μπορεί να είναι, πού μπορεί να είναι, να τους βρω όλους παιδιά, εγώ δεν θα χάσω ποτέ, ποτέ, εγώ είμαι Τιμόν παιδιά, Τιμόν. Ούτε με κατάλαβε καν. Βλέπετε, εγώ ήμουν σαν αληθινό παιχνίδι. Παιδιά, κοιτάξτε, έτσι. Χωρίς να κοιτάω. Παιδιά, έχει περάσει τόση ώρα που είμαι εδώ μέσα και δεν με έχει βρει κανένας. Δεν έχει περάσει κανένας από εδώ πέρα. Έχω πιαστεί, δεν έχω τι να κάνω. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο εκεί μέσα. Έχω πιαστεί πάρα πολύ. Πρέπει να πάω να κρυφτώ κάπου αλλού οπωσδήποτε. Τώρα που είμαι στα μηχανήματα, νομίζω κάποιος έχει κρυφτεί εδώ πέρα. Το σκέφτομαι πολύ. Μήπως είναι κάπου εκεί ή μήπως από εδώ. Πόσο πολλά! Το ήξερα ότι κάποιος θα κρύβεται εδώ πέρα. Άντε για! Ωρε φίλε, καλά έμπρα στην κρυψόνα μου. Τι ήθελα και εσύ. Τώρα έμεινε ώρα. Πάρε και ο Στάς. Στο bowling δεν νομίζω να κρυφτεί κάποιος. Δεν έχει πολλές κρυψόνες εδώ πέρα. Αλλά ξέρετε που δεν κοίταξα. Εκεί πέρα που άρχισα. Και μπορεί κάποιος χαζούλικος να κρύφτηκε δίπλα μου. Ενώ εγώ φύλαγα. Οπότε πάμε να δούμε εκεί πέρα. Καλό, κακό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Παιδιά, έχει πάσει τόση πολλή ώρα. Και ο Τιμόν που δεν κάνω βρήκε. Φωνάκι λίγο την κυλίτσα μου. Γι' αυτό. Φου, παιδιά, μυρίζει σαν πιο που. Αλλά μ' αρέσει. Άρα, συνεχίζω. Παιδιά. Βρωμάει εδώ πέρα κλανίδι σαν πιο αυγό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ποιος κλάνει πάντα και βρωμάει. Ο Στάς. Κάπου είναι ο Στάς σίγουρα. Τελικά όντως είναι χαζούλης. Το βρήκα το χαζούλη. Τώρα να δούμε. Κοιτάξτε εκεί πέρα είναι το νουμπάκι. Έχω μια ιδέα. Πάω μέσα να παίξω μαζί του. Θα δούμε αν πάρει χαμπάρι. Θα είναι πολύ αστείο. Πάμε, πάμε, παίξε. Πέσω, πάμε, πάμε. Τι κάνεις εδώ πέρα εσύ. Σε βρήκα σκουλίκι. Ωρε φίλε, κοίταξε ότι κρύφτηκα καλά εδώ πέρα και παίρνω και τέλεια, να με βρήκες έλεος. Άντε, τώρα έμεινε ο Ραφάρια, παιδιά, πάμε να ψάξουμε. Όχι, δεν είναι στο μπαρ, πού να είναι ο Ραφάρια, φίλε. Παιδιά, δεν γίνεται, έχω ψάξει παντού το Ραφάριο. Έχω ψάξει στα μηχανήματα, στα παιχνίδια, στο παιδότοπο, στις μπάλες, στο μπαρ, παντού, δεν το βρήκα πουθενά, παραδίνομαι, πού να είναι αυτός άραγε. Ραφάριο, έχασα, παραδίνομαι, βγες. Όπως βλέπω, ο Τιμόν έχασε αυτό το challenge και κέρδισε εγώ, παιδιά! Μπράβο, Ραφάριο! Τζιλάρ μη μόνο, παιδιά! Κέρδισα, πιστεύετε, κέρδισε εγώ! Άντε, για το μπάκι! Έχασες, Τιμόν, έχασες! Τι λες, πού ήσουν και δεν σε έβρισκα! Μυστικό, να δεις μετά στο βίντεο. Άντε, για Τζιλάρ μη μόνο! Ωρε, φίλε,
σήμερα παίζουμε κρύπτο στη βίλα μας! Έχετε 5 λεπτά να κρυφτείτε και τελευταίο που θα πιάσω θα κερδίσει 1000 ευρώ! Φύγετε παιδιά! Ο ξεχωρός σκηνάει από τώρα! Πάμε! Ένα! Ελπίζω να κρυφτούν καλά! Μετράω 5 λεπτά παιδιά! 1, 2, 3... Λοιπόν, παιδιά, ο Στάς έχει 10 λεπτά για να μας βρει όλους, οπότε πρέπει να του κάνουμε κάποια πράγματα για να τον καθυστερήσουμε. Έχω μια ιδέα. Ακολουθήστε με. Βλέπετε αυτό το χαλιδιά. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, τι έχω. Αυτά εδώ είναι σκολβάκια. Κοιτάξτε πόσο δυνατά σκάνε. Παιδιά, τώρα θα τα βάλω όλα κάτω από το χαλί. Και τώρα έτσι σίγουρα θα καθυστερήσουμε το Στάς και θα κερδίσουμε αυτό το challenge όλοι μας. Αφού έκανα αυτό, πρέπει να πάω να κρυφτώ να με βρει ο Στάς. Παιδιά, εγώ θα κρυφτώ στο δωμάτιο του Τιμών και θα ετοιμάσω κάποια πράξη για τον Στάς. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Εδώ πέρα έχω ένα ζύλο τέιπ και θα το βάλω εδώ πέρα κάτω. Ωραία μάγκες, τώρα θα το βάλω. Το βάζω εδώ πέρα και να γίνει πιο αστείο. Θα βάλω μπεσάντιγι εδώ πέρα πάνω. Είναι τέλειο! 55, 56, 57. Ο Στάς θα πέσει κάπου εδώ πέρα και μουρίτε θα γίνει με σαν τη γη. Και μετά όταν ο Στάς γίνει χάλια θα χρειάζεται χαρτί. Αλλά το χαρτί θα έχει κόλλα! Yeah. Παιδιά, τώρα το βάζουμε εδώ πέρα και θα βάλουμε κόλλα. Ωραία, βάζουμε ακόμα λίγο και το κλείνουμε, παιδιά. Παιδιά, μου φαίνεται, είναι πάρα πολύ ωραία κρυφτόδα, κοιτάξτε! Αλλά μου φαίνεται, είναι πολύ εύκολη κρυφτόδα και έχω μια ιδέα, κοιτάξτε παιδιά! Να βάλουμε και νερό και κοιτάξτε τώρα! Να βάλω και μπαλόνια, όπα! Βάζω μια ύφρυφα και φαίνεται σαν εγώ είμαι μέσα, παιδιά! Πού να κρυφτώ, δεν έχω πού να κρυφτώ. Παιδιά, δεν έχει καμία κρυψόνα εδώ πέρα. Το βρήκα, θα πάω στο gaming δωμάτιο. Παιδιά, θα κρυφτώ στην ντουλάπα με τα ρούχα. Ελπίζω να μην με βρει. Παιδιά, για να μην ξεχάσω, έχω κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Έχω βάλει στο διπλανό δωμάτιο ηχείο, ούτως ώστε όταν ακούσω τον Στάδ να ανεβαίνει, να το ανοίξω και να τον αποσυντονίσω. Θα κρυφτώ κάτω το πάπλωμα. Παιδιά, κοιτάξτε, τι βρήκα, ωραία κρυψόνα! Παιδιά, θα γίνω χαλή, κοιτάξτε! Θα κρυφτώ εκεί στην γωνία! 58, 59, 100! Παιδιά, θα πει τώρα πάω να τους βρω γρήγορα, γιατί έχω μόνο 10 λεπτά και άμα τους βρω σε 10 λεπτά χάνω εγώ! Γι' αυτό παιδιά, πάμε να τους βρούμε γρήγορα! Είμαι σίγουρος παιδιά, όταν τους βρω όλους μέσα σε ένα λεπτό, επειδή είμαι Στάς Μπαμπάς Μάγκας, πάμε! Ήρθε η ώρα να τους βρω όλους! Παιδιά, κάποιος εδώ πέρα μου βάλε σκορδάκια ρε φίλε και κάποιος με τρόμαξε! Τώρα θα δουν τι να πάθουνε! Τώρα θα τους βρω όλους, θα τους βρω που μπορεί να είναι! Όχι! Σίγουρα είναι κάποιος εδώ μέσα! Άπα! Όχι! Κανένας! Πού να είναι, πού να είναι! Σίγουρα δεν είναι εδώ μέσα, ε! Κανένας δεν είναι εδώ μέσα, ε! Ξέρω ότι κάποιος είμαι στο χάλι. Βγες έξω τώρα, αλλιώς θα φας ξύλο! Τι είναι, δεν πονάς ρε! Τώρα θα δεις! Άπα! Άπα! Έλα! Ω! Τι έγινε! Πάλι με τρολάνε! Ρε φίλε! Αυτά τα χαζά παιδάκια νομίζω να μου κρυφτούν και να τους βρω ποτέ. Αλλά εγώ τους βρω επειδή είμαι στο σπαπός, τώρα θα δούνε! Παιδιά, καλά που άλλαξε η κρυψόνα και τώρα μια χαρά είμαι, παιδιά! Ω, παιδιά, η πόρτα ανοιχτή, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος είναι μέσα. Πάμε να τους πιάσουμε! Εκεί είναι κάποιος. Τι στο καλό μου χάναμε, το έχω παρακάνει τα παιδιά! Θέλω ένα χαρτί! Χαρτί, 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 χαρτί! Τι γίνεται! Γιατί δεν έχω κόλλα, είναι τα χαρτιά πάνω μου! Βάλανε κόλλα πάνω μου! Κάποιος είναι εκεί πέρα κρύβεται! Τώρα θα δει! Νομίζω ότι θα μου κρυφτείς, ε, και να σε βρω! Τώρα θα δεις! Είμαι Στάς Μπαμπάς! Πάλι πράγκ! Πάλι πράγκ! Δεν πιστεύω! Πάλι πράγκ! Πόσα πράγκα μου κάνετε! Για ποιο λόγο μου κάνω πράγκ! Αυτό είναι άδικο! Αυτό είναι σκάμ! Θα δούνε!
Αυτή η πίτα σου κόβω τα χαζά πράγκ για να περάσει η ώρα και να αργοπορήσω. Αλλά το δεν μας σταματήσει. Τώρα θα βρεθώ και τους πιάσω. Όλους όσους τους πιάσω σίγουρα. Παιδιά, δούλεψε τα πράγκς και ευτυχώς άλλαξα κρυψόνα. Αλλιώς σωστά θα με έβρισκε. Μαντέψτε που θα κρυφτώ. Γράψτε κάτω στα σχόλια άμα ξέρετε. Ο σας έρχεται. Πρέπει να κρυφτώ. Αυτή τη φορά δεν μου ξεφύγει κανένας δεν μου ξανακάνει prank. Αυτή τη φορά θα είμαι πολύ προσεκτικός. Αυτή τη φορά θα τους σκίσω. Πάμε. Κλασική κρυψόνα πίσω από τις κουρτίνες, παιδιά. Πάπα. Ωρε φίλε, κανένας είναι εδώ πέρα, φίλε, ό,τι. Τι είναι, κάτι άκουσα, παιδιά, ή μου φάνηκε. Εδώ τίποτα. Μήπως είναι έξω, παιδιά, την αυλή. Για να δούμε. Παιδιά, κάποιος κρύβεται εδώ πέρα μέσα. Αλλά ποιος μπορεί να κρύβεται εδώ πέρα μέσα. Μάλλον κανένας, τυχαία είναι εδώ πέρα. Κανένας δεν έχει κρύφτη. Είμαι σίγουρος μην κρύφτη και οραφόρη μέσα. Τώρα θα δείτε τι θα πάθει. Πάω να ψάξω αλλού. Κύριε φίλε, έφαγα πάλι πράγκ και έχω γίνει μόσχεμα τώρα γιατί σε μένα αυτό. Για ποιο λόγο τελειώθηκε ο χρόνος ρε φίλε, τους μισώ όλους. Είπα να μου κρυφτώ, όχι να μου κάνω πράγκ, η ζωή είναι άδικη ρε φίλε, τώρα δεν θα με. Έχω νευριάσει πάρα πολύ. Θα δεις την απόλυση, σάκι του κουκ. Few moments later. Παιδιά, για να ηρεμήσω λιγάκι, πρέπει να φάω μια μπανάνα και να χαλαρώσω. Παιδιά, Στάς, έκατσε ακριβώς σε παλιφρόν. Ελπίζω δεν θα με βρει. Παιδιά, κάτι είναι. Στάς, πολύ ευρωμένες. Παιδιά, μπορεί να φάγα λίγο ξύλο, αλλά δεν πειράζει. Θα κρυφτώ μέσα σε αυτό κάδο. Παιδιά, αυτή είναι η καλύτερη κρυψώνα. Παιδιά, το ξέχασα. Μου έχουν μείνει λίγα λεπτά. Πρέπει να τους βρω γρήγορα. Πάω να πετάξω την πάνω στα σκουπίδια. Θα τους βρω γρήγορα. Δεν έχω χρόνο όπως σας είπα, παιδιά. Και εσείς έχετε 5 δευτερόλεπτα να κάνετε γραφή challenge. Μετά, παιδιά. 1, 2, 3. 4, 5, όσοι προλάβατε κάνετε εγγραφή είστε μάγκες. Κάθε δεν προλάβατε κάντε τώρα κοκκίνο κουμπάκι. Πατήστε το εγγραφή. Πάμε να τους ψάξουμε βίντεο, να τους βρούμε όλους. Εγγραφή όλοι εσείς. Παιδιά, δεν φτάνει που μου πέταξε ο στα σκουπίδια. Ήμουν ήδη στα σκουπίδια ρε φίλε. Παιδιά, κάποιος σίγουρα πρέπει να κρύβεται εδώ πέρα στο gaming δωμάτιο. Αλλά πού, πάω να ψάξω. Πού να είναι, εδώ, μήπως είναι εκεί. Παιδιά, ο Στάς ανέβηκε στο δωμάτιο, πρέπει να κάνω το κόλπο μου για να γλιτώσω. Θα ανοίξω τώρα το ηχιάκι και θα τον αποσυντονίσω, θα φύγει από εδώ πέρα. Α, ούτε εδώ. Μήπως παιδιά, είναι κάποιος εκεί στην τουλάπα. Σίγουρα θα είναι κάποιος. Τώρα βρούμε. Παιδιά, κάποιος θέλει να βγάλει το θόρυβό του, γιατί παίζει εκεί πέρα κινητό. Παιδιά, ευτυχώς έπιασε το κόλπο μου και γλίτωσα. Πρέπει να αλλάξω κρυψώνα τώρα όμως. Παιδιά, κάπου από εδώ πέρα ακούγεται. Ακούγονταν το ηχιάκι, παιδιά. Κάποιος πάλι με κοροϊδεύσε. Μήπως ήταν κάποιος στην τουλάπα εκεί πέρα. Πάω να δω γρήγορα. Τώρα σε πιάσω. Κάτσε εκεί πέρα. Ξέφυγε αυτός που ήταν εδώ μέσα! Όχι, μήπως κρυφτώ εδώ πέρα! Όχι, δεν το μπορώ ούτε εδώ! Οδυσσέα, τι κάνεις εδώ πέρα! Τι έγινε, Μαρία! Ξέφυγε, Οδυσσέα, ο Στάς είναι πάνω και μας ψάχνει! Α, εντάξει, εγώ ξέρω πού θα κρυφτώ! Θα κρυφτώ στο κούλερ του νερού! Ωραία! Α, παιδιά! Πω, τυχερούλη, Οδυσσέα! Βρήκα κι εγώ μια ιδέα, παιδιά! Θα κρυφτούμε στο ψυγείο, παιδιά! Ήψασα, παιδιά! Πρέπει λίγο από το νερό να συγκεντρωθώ και να τους βρω! Νεράκι! Δεν έχει νερό, ρε φίλε! Πω, άχρηστο! Πάω στο ψυγείο! Παιδιά, δεν με βρήκε! Ελπίζω, έστω να έχει το ψυγείο νερό, ρε φίλε! Ωστάς, με βρήκες!
Άντε για αλούσα, βγες έξω! Σε βρήκα! Επιτέλους βρήκα ένα άτομο και δεν έχω πολύ χρόνο. Πρέπει να βρω τους υπόλοιπους. Αντιγά! Λούζερ Μαρία, λαλαλαλαλα, στους παπάς, παπάς! Έχω πολύ λίγο χρόνο, παιδιά! Πρέπει να βρω τους υπόλοιπους γρήγορα! Few moments later. Ωραία, τώρα πάω πάνω, παιδιά! Ούτε εδώ θα είναι κανένας, ρε φίλε, πού είναι! Όχι, παιδιά, κάποιος ήταν τελικά μέσα στο κούλερ νερού, ρε φίλε, και εγώ το παρατήρησα πριν! Έλος! Ω, παιδιά, ήρθα στην αποθήκη και τώρα θα δω πού θα κρυφτώ! Πού να κρυφτώ! Να κρυφτώ μέσα στη βαλίτσα! Ωραία, τώρα θα πω... Ω, κρύφτηκα, είμαι έτοιμος! Πού! Δεν έχω ψάξει μόνο εδώ πέρα, σε αυτό το δωμάτιο! Όχι... Ούτε... Πού μπορεί να είμαι, εκεί! Ω, παιδιά, ο Στάς είναι κάπου εδώ πέρα, ελπίζω να μην με πιάσει, πρέπει να φύγω! Εδώ, ούτε εδώ, όχι εδώ, εδώ... Ωραία, πρέπει να φύγω γρήγορα! Δεν πάλι με βρίσκω κανέναν και πονάει και η λίτσα μου, παιδιά, πονάει πάρα πολύ! Πρέπει να πάω τουαλέτα στα γρήγορα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο! Ω, παιδιά, πρέπει να κρυφτώ και θα κρυφτώ σε πολυθρόνα και έχει μείνει και λίγος χρόνος! Έχω μία τρελή ιδέα. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω τώρα. Θα κρυφτώ μέσα στο φρυντήριο ρούχο. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Οκ. Εδώ πίσω να δούμε. Τελικά χώρισε, παιδιά. Εδώ είναι τα καλύτερα κρυψόνα στον κόσμο. Αλλά μην κάνετε εδώ ποτέ ποτέ. Μόνο για μένα, εντάξει είναι. Κρυψόνα. Τα βαλίδια. Αυτή η βαλίτσα τι κάνει εδώ πέρα. Πάλι με κοχόλεψα. Πάλι με κοχόλεψα. Κάποιος ήταν μέσα και το παρατήρησε. Κύλα μου πονάει πάρα πολύ! Ποιος σου αφήνει μετά με ένα ρούχα εδώ πέρα, ό,τι να είναι! Ευτυχώς τελείωσα! Για ποιο λόγο τα ρούχα είναι πάλι έξω, που τα βάλαμε στο πλυντήριο! Ω, παιδιά, έμεινε πάρα πολύ λίγος χρόνος, αλλά δεν μπορώ εκεί πέρα, δεν έχει καθόλου οξυγόνο! Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε! Νιόνι! Κατάλαβα, παιδιά, μέσα είναι κάποιος, κοιτάξτε τώρα τι να κάνω! Παιδιά, θα πάρω από εδώ πέρα, φουου, τα βρωμένα βρακιά που έχω κάνει και να έχει τους εδώ πέρα και θα το ρίξω μέσα στο πλυντήριο! Μου βρήκε η παιδιά, έχασα εγώ! Μου έχει μείνει λιγότερο από ένα λεπτό! Πρέπει να βρω τον Οδυσσέα! Είναι για το λεπτό, παιδιά! Δεν έχω χρόνο, πού είναι, φίλε! Δεν έχω χρόνο! Έχουν μείνει κάτι δευτερόλεπτα, ρε παιδιά! Και μου μείνει μόνο κακομοίρης! Οδυσσέα, ρε φίλε! Μπορώ! Ωρε φίλε, τέλειος ο χρόνος, παιδιά! Έχασα! Οδυσσέα, βγες από πού είσαι! Πες μου τι ήσουν τόση ώρα εδώ πέρα ή πού ήσουνα! Εγώ ήμουνα σε πολλές συγκρυψώνες, αλλά τώρα πριν λίγο εδώ είχα κρυφτεί. Ωρε φίλε, Οδυσσέα, εντάξει, χειρίζει τα 1000 ευρώ, εγώ φεύγω, έχω νευριάσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο! Χαχα, ναι, γεια σας! Ναι ρε φίλε, κέρδισα 1000 ευρώ! Σήμερα, μάγκες, θα είμαστε 24 ώρες σε μια τεράστια τρύπα! Και ο πρώτος που θα ξεφύγει θα πάρει 1000 ευρώ, ο δεύτερος 500, ο τρίτος 100 ευρώ και ο τελευταίος που δεν θα ξεφύγει καθόλου θα μείνει εδώ για πάντα! Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι το τοίχο! Πώς θα βγούμε έξω! Δεν έχω ιδέα τώρα μέχρι τώρα! Γι' αυτό, παιδιά, έχουμε ένα τροχό τύχης που έχει πολλά αντικείμενα που θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε. Λοιπόν, παιδιά, τι περιμένουμε! Πάμε να γυρίσουμε τον τροχό της τύχης! Ξεκινάω! Εγώ πρώτος, παιδιά! Πάμε! Εγώ θα κερδίζω αυτό το challenge! Δώσε μου, μπράβο, ναι! Είμαι έτοιμος, πάω! Τώρα ήρθε η σειρά μου να γυρίσω το τροχό. Για να δούμε! Έλα, σου δει κάτι ακόμα, χαρά σου δει κάτι κακό, ρε Τιμόν! Έλα, Τιμόν, να σου πετύχει κάτι κακό!
Μπράβο, χαρτί υγείας! Να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσεις τώρα το χαρτί υγείας εδώ πέρα! Ωρε φίλε! Τώρα η σειρά μου, μάγκες, να δούμε! Κάτι καλό, please! Παγωτό! Δεν ξέρω παιδιά είναι καλό ή όχι το παγωτό, αλλά πιστεύω θα κάνει δουλίτσα! Τυχερέ, Στάσο, εγώ ήθελα παγωτό! Δεν πειράζει, εγώ το έχω. Για να δούμε τι άτυχε σε σένα τώρα! Μου πέτυχε νερό! Αυτό σημαίνει πως θα έχω το παγωτό να τζελάρμει! Και θα πίνω από εδώ πέρα νερό! Τώρα, αν το ανοίξω... Πάντα με ενέργεια! Λοιπόν, παιδιά, εγώ να προσπαθήσω να κάνω σκαλοπάτι εδώ πέρα και θα βγω εύκολα. Έλα, πάμε να ξεκινάμε. Έτσι. Λες και παίζω Minecraft στην αληθινή ζωή. Yes! Παιδιά, εγώ έχω χαρτί υγείας, το οποίο είναι το πιο άχρηστο πράγμα στο τροχό της τύχης. Αλλά εγώ έχω κάτι που τα παιδιά δεν έχουν. Έχω μυαλό, οπότε εγώ κάτι θα σκεφτώ και κάπως θα βγω εδώ πέρα ό,τι και να γίνει, παιδιά. Αρχικά, να μετρήσουμε τι ύψος έχει αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι 1,80, οπότε 1,80 συν 1,80 συνέχεια είναι θεωρητικά αυτό περίπου 3 μέτρα, πιστεύω, παιδιά. 3 μέτρα, ωραία, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Παιδιά, έχω παγωτό. Το παγωτό, ναι, δεν θα με βοηθήσει να ανέβω εδώ πέρα τόσο ψηλά. Αλλά θα με βοηθήσει να πάρω θερμίδες. Και οι θερμίδες, παιδιά, είναι δύναμη, oh, yeah, ενέργεια. Οπότε θα τη χρειαστώ πολύ την ενέργεια. Αυτό το τρώω όλο, παιδιά. Ακούστε, μάγκες, εγώ πάω μπάσκετ και ξέρω να πηδάω πολύ ψηλά. Γι' αυτό νομίζω με λίγη προσπάθεια μπορώ να πηδήξω και να φτάσω εκεί πέρα. Τώρα θα δοκιμάσω. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να σκεφτώ πως είμαι επαγγελματίας στο μπάσκετ. Απλά πρέπει να πιω και λίγο νεράκι. Α, τώρα σίγουρα θα πηδήξω ψηλά. Αχ, ρε φίλε. Πάμε άλλη μια φορά. Ένα, δύο, και... Πω, παιδιά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι αρκετά ψηλός. Αλλά μου έχει μείνει ακόμα λίγο να ψηλώσω και μετά θα φτάνω και θα βγαίνω εύκολα από αυτή τη τεράστια τρύπα. Παιδιά, βλέπετε τι τρελό challenge κάνουμε εμείς για εσάς. Αλλά και εσείς έχετε ένα τρελό challenge. Το challenge λέγεται 5 δευτερόλεπτα. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να κάνετε γραφείο στην έχει κάνει. Μετά τώρα πάμε. 1, 2, 3, 4, 5! Μπράβο σας, μάγκες, κερδίσατε! Έτσι, μπράβο, τζελάρμι μόνο, ευχαριστούμε! Παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα, έκανα σκολοπάτια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από εσά μπορώ να πηδήξω πάνω. Αλλά πρόβλημα όταν δεν μπορώ και πρέπει να έχω λίγο βοήθεια. Δήμον, έλα το λίγο, σε παρακαλώ. Τι θέλεις! Πάμε. Στήριζε λίγο εμένα, μετά θα σου δώσω κάτι λεπτά, εντάξει. Εντάξει. Πάμε! Soon after. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ ώρα με ένα αντικείμενο και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό πρέπει τώρα να γυρίσουμε το τροχό. Μήπως και κάποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, μάγκες, πάμε να γυρίσουμε το τροχό ξανά. Πάμε, παιδιά. Τι είναι αυτό? Είναι κάσκα. Κάσκα το κεφάλι, αυτό είναι καλό γιατί προστατεύεσαι. Ω, τέλεια. Κράνος από να προστατεύει δικό μου κεφάλι. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ. Άντε γεια! Εγώ πάω τώρα να κερδίσω αυτό το challenge! Η σειρά μου, Λοιπόν, για να δούμε τι θα μου πετύχει! Έχω! Λεφτά! Πώς γίνεται λεφτά, ρε φίλε, τι τύχη είναι αυτή, ρε φίλε! Πω, τυχερούλη, κι εγώ ήθελα λεφτά! Άντε, Δήμο, πάρε 100 ευρώ μπόνους! Μπορεί να μην βοηθάει να βγεις έξω! Δεν με νοιάζει τίποτα! 100 ευρώ, άντε γεια! Λοιπόν, παιδιά, ήρθε τώρα η σειρά μου. Αν τύχει κάτι καλό, πάμε! Για να δούμε τι θα πετύχει. Ου, παιδιά μου, έτυχε σκηνή! Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Αν δείτε τι θα κάνω, είμαι πανέξυπνος! Μα κάνει κάτι καλό. Μακάρι να πετύχει φτιάρι, είτε στο παγωτό. Energy drink, πάμε λίγο! Energy drink, είσαι ακόμα μικρός! Αποφορεύεται, να ξέρεις! Μέχρι το 18 χρόνο να πεις Energy drink! Έλα,
Ξανά, ξανά, ξανά! What? Δεν μετράει, δεν μετράει, σου λέω! Γύρνα γρήγορα! Ωραία, φίλε, αυτό... Πάμε! Πάμε δυνατά! Ω, ναι ρε φίλε, έρφα, αλλά... Καλό είναι. Ναι, είναι ακριβώς εσένα. Για εσύ, εσύ ακόμα μικρός, πρέπει να παίξεις παιχνίδι. Πάρτο, πάρτο και κάνει δουλειά σου. Εγώ πάω σαν εργολάβος εγώ, με χρόνος. Πήρα, κοιτάξτε με, πώς φαίνεται. Εργός, έλα, γιατί δεν δουλεύεις εσύ. Έλα, κάνει πλευλήρα. Γρήγορα! Παιδιά, εγώ έχω πάρει 100 ευρουλάκια και αυτό με συμφέρει. Γιατί είτε κερδίζω το challenge, είτε όχι, βγαίνω ήδη κερδισμένος. Και φανταστείτε να βγω πρώτη θέση και να πάρω άλλα 1000 ευρώ. Θα έχω 1100 ευρώ, πόρε φίλε! Αλλά άμα χάσω και εγώ τελευταίος, θα μείνω εδώ πέρα 24 ώρες. Οπότε τα λεφτά μου θα είναι άχρηστα. Τέλος πάντων, πρέπει να σκεφτώ. Μάγκες, κοιτάξτε εδώ πέρα. Εκεί πέρα πάνω έχει ένα σίδερο. Και το σχέδιο μου είναι απλό και πολύ έξυπνο. Έχω εδώ πέρα την τρύπα, βλέπετε, θα το πετάξω εκεί πέρα πάνω, να μπει μέσα και μετά θα σκαρφαλώσω. Να δοκιμάσουμε, παιδιά. Fail, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα. Θα το ξαναδοκιμάσω. Παιδιά, όπως βλέπετε, θέλει προσπάθεια, δεν είναι καθόλου εύκολο, παιδιά. Πω, μάγκες, δεν ξέρω τι να κάνω με το Nerf και έχω βαρθεί τη ζωή μου, γι' αυτό μου ήρθε μια ιδέα. Ας πυροβολήσω λίγο τώρα φόρη με αυτό το νεφ για να του σπάσω τα νεύρα! Έτσι και στο κεφάλι! Τι είναι αυτό! Δεν έχει τρύπα! Κάτι μου έπεσε από πάνω! Από μητριά ρίτη, παιδιά! Παιδιά! Μητριά ρίτη έπεσε! Ρε φόρη, δεν πας καθόλου καλά! Οδυσσίας με τον νεφ του σε πυροβόλησε! Σπάστο να! Τι λες τώρα όμως, ώρα! Αχ, Οδυσσέα! Κακό παιδί! Έλα, Ραφάριο, ένα prank ήταν, επειδή στο κράνος σε πέτυχα, τι prank! Εγώ περίμενα ότι η μηδέριδη έπεσε και ήθελα να κάνω κάτι! Contact! Γι' αυτό έχεις τιμωρία! Θες τι! Τι λέει, Ραφάριο, πας καλά! Κοίτα εδώ τι θα κάνω! Πάμε, πάμε! Οπ! Και έφυγε, πογορίνα! Τώρα είναι δικά μου! Ωρε φίλε, το αγαπημένο παγουρίνο έκλεψε. Ηλία, τώρα που είναι καλοκαίρι, έχω πάντα μαζί μου παγουρίνο G-Alarm. Και εσείς μπορείτε να έχετε ακριβώς τα ίδια. Να ξέρετε, παιδιά, ξέρετε πού θα βρείτε. Αυτό είναι σίγουρα. Παιδιά, μετά από τόση ώρα, τελικά το κατάφερα. Και έπιασα εκεί πέρα πάνω. Και τώρα θα... Μάλλον δεν θα ανέβω, παιδιά. Έγινε fail! Έκανα μια προσπάθεια! Πήγα το πετύχω και τώρα χάλασε! Ό,τι να είναι, ρε φίλε! Άχρηστο σκηνή! Άχρηστο! Παιδιά, αυτό το μέρος είναι πολύ επικίνδυνο. Κοιτάξτε. Παίρνω μια πέτρα και θα την πετάξω λίγο ψηλά. Λίγο ψηλά. Κοιτάξτε πάνω, κοιτάξτε πάνω. Κοιτάω. Βλέπετε, παιδιά, ίσα ίσα που το χτυπάτε και πέφτουν όλα κάτω! Παιδιά, θεωρώ πως από εδώ πέρα δεν μπορώ να φύγω, ειδικά με τον Εύρε, φίλε! Γι' αυτό θεωρώ πως στο επόμενο γύρο θα σκαμάρω και θα φύγω και θα κερδίσω 1000 ευρώ! Αλλά εσείς μην το γράψετε στα σχόλια, εντάξει! Και ακόμα δεν ξέρω πως θα το κάνω, αλλά σίγουρα θα βρω κάποιο τρόπο. Παιδιά, ας αλλάξουμε το γύρο, κάτι καινούριο! Λοιπόν, πάμε τώρα στον επόμενο γύρο! Ξεκινάω εγώ, παιδιά! Πάμε! Έλα, έχω κλείσει μόνο, τώρα να κερδίσω σίγουρα! Σίγουρα! Τώρα έρθει η σειρά μου, για να δούμε. Έλα. Για να δούμε τι θα τύχει στο τιμόν. Για να δούμε. Μόνστερ, γιατί όμως μου τυχαίνουν πράγματα που δεν με βοηθά να ξεφύγω. Ναι, θα πάρω ενέργεια, αλλά πώς θα πάρω ενέργεια και να ξεφύγω. Δεν πειράζει, Δημόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το Μόνστερ. Δεν πειράζει, θα το πιω, θα πάρω ενέργεια και θα σκεφτώ ποιος θα για να κερδίσω, ρε φίλε. Τη σειρά μου. Όπα, όχι, το πήρα ο Δημόν, οπότε το ξανακάνεις, λυπάμαι. Οκ. Θες κάτι καλό? Μου πέτυχε η σφυρί! Νομίζω καλό είναι αυτό! Μπορεί να καλό, άμα το χρησιμοποιήσει, σωστά είναι καλό! Τυχερούλι, ρούλι! Και τώρα εσύ, άμα μου παιδιά, μακάρι να μου τύχει κάτι πάρα πολύ καλό, θα κερδίσω γιατί έχω βαρεθεί αυτό το challenge, παιδιά! Σκάλα, παιδιά, σκάλα! Γουστάρω, ναι, σκάλα, ρε φίλε! Με τη σκάλα, παιδιά, μπορώ να σκαρφαλώσω και να το κερδίσω! Πάμε να δούμε! Παιδιά, το σχέδιο μου πάρα πολύ απλό! Ξέρετε τι να κάνω! Τώρα να σκάψω εδώ το χώμα και να κάνω ένα μεγάλο δρόμο! Προς εκεί! Και εδώ κερδίζω αυτό το challenge! Σω, πάμε! Τόσο σκληρό είναι, παιδιά!
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ αντέχω. Γελάρμι μόνο, θα κυρίζω το χέρι. Παιδιά, εγώ δεν έχω σκεφτεί τίποτα, οπότε αναγκαστικά θα πιω Monster, θα πάρω ενέργεια και θα ελπίζω πως η τύχη θα μου γυρίσει σε μένα πίσω, επειδή είμαι υπερβολικά πολύ άτυχος. Λες και η μοίρα είναι εναντίον μου, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Αχ, Monster το αγαπημένο μου. Okay, τώρα παίρνω ενέργεια. Ωραία τη σκάλα μου, αλλά τελικά είναι πιο μικρή από ό,τι περίμενα, παιδιά. Εδώ μέσα θα είναι μεγάλη, θα σκεφαλώσω και θα ανέβω, αλλά είναι δύσκολο. Και παιδιά, τώρα θα δοκιμάσουμε, θα ανέβω ή όχι. Α, είμαι τόσο κοντά, παιδιά! Τόσο κοντά, αλλά τόσο μακρά ταυτόχρονα, ρε φίλε! Δεν ξέρω, παιδιά, τι να κάνω. Εγώ, όπως ανέβω εδώ πέρα πάνω, θα πέσω σίγουρα. Δεν θα δούμε. Oh my god! Παιδιά μου, φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο και καλύτερα να μην ρισκάρω, γιατί άμα ρισκάρω και πέσω κάτω θα σπάσω το καλά μου, παιδιά, και είναι πολύ επικίνδυνο. Κατεβαίνω τώρα κάτω, παιδιά. Άλλο λίγο, παιδιά, θα το επεξεργαστώ και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρω. Παιδιά, μιας και όλοι είναι απασχολημένοι, θα πάω να κάνω το σκαμ. Ελάτε μαζί μου. Παιδιά, βλέπετε από εδώ πέρα. Μπορώ από εδώ πέρα να ανεβώ. Αλλά κανονικά απογορεύεται. Αλλά εγώ θα το κάνω επειδή θέλω να κερδίσω και κανείς τώρα δεν με βλέπει. Ωραία. Είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Παιδιά, τώρα θα δοκιμάσω. Ένα, δύο. Για το γάλα. Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω, πραγματικά. Τι να κάνω εγώ με χαρτί τουαλέτας και με ένα Monster, πείτε μου, και 100 ευρώ που έχω. Δεν μπορώ να ξεφύγω με τίποτα, ρε φίλε. Παιδιά, ανέβηκα. Κέρδισα τα 1000 ευρώ. Τι, πας καλά, πώς θα ανέβηκες πάνω, πώς το κατάφερες. Οδυσσέα, πας καλά, πώς ανέβηκες εδώ πέρα. Εσύ είσαι μικρούλης και εμείς δεν τα καταφέρουμε και εσύ το κατάφερες. Παιδιά, απλά όλοι σας είστε χαζούλιδες και εγώ είμαι έξυπνος. Τα 1000 ευρώ είναι δικά μου. Άντε γεια. Ρε φίλε, παιδιά, τώρα πρέπει να παίξουμε για την δεύτερη θέση, δηλαδή για 500 ευρώ. Το έχω, σίγουρα κάτι θα μου τύχει εμένα. Παιδιά, μου φαίνεται. Ούτε σε έκανε σκάφ. Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά μου φαίνεται έτσι. Γράψα στα σχόλια, σε παρακαλώ. Γιατί πώς γίνεται αυτός τόσο μικρός άνθρωπος να λέει τόσο μεγάλο τείχο. Δεν γίνεται, παιδιά, γράψα στα κόμματα, σε παρακαλώ. Παιδιά, σκέφτηκα πώς θα δουλέψει σωστά. Πρέπει να διπλώσουμε τη σκάλα, να τη βάλουμε εδώ πέρα έτσι. Και τώρα ίσως άμα ανέβω θα κερδίσω, παιδιά, και θα το πετύχω. Άμα. Καλά πάει, παιδιά, καλά πάει. Άρα λίγο έπινε. Το κατάφερα επιτέλους. Ε, Στράς, πώς κέρδισε έτσι αυτός. Πώς κέρδισες, δεν μπορώ να το κάνω! Πώς θα κερδίσω! Για να φτάνει μήπως, γιατί εμείς χάσουμε πάντα! Άντε γεια, losers! Κέρδισα, παιδιά, 500 ευρώ! Μια σκηνή καλέκτερος! Ο επόμενος που θα κερδίσει από εσάς τους δύο θα πάρει 100 ευρώ και αυτός που χάσει δεν θα πάρει και τίποτα και θα κάτσει εδώ πέρα 24 ώρες μόνος του χωρίς καμία βοήθεια! Στάς, ακούς! Παιδιά, αμέσως με φωνάζει ο Τιμόν. Τι θέλει? Έλα, Τιμόν, τι έγινε? Κοίτα, σου έχω εδώ πέρα 100 ευρώ, αλλά θέλω να με βοηθήσει να βγω εδώ πέρα. Ψάξε καμιά σκάλα, κάνα σκηνή να φύγω. Χα, 100 ευρώ. 100 ευρώ για να κερδίσεις. Παιδιά, νομίζω έχω μια ιδέα, κοιτάξτε. Εδώ πέρα έχει μια σκάλα. Θα την πάρουμε. Άπα, έλα, Τιμόν, πάρ' τη σκάλα αυτή τεράστια. Πάρ' την. Ανέβα πάνω, Τιμόν, ανέβα πάνω. Ευχαριστώ σας, έρχομαι. Δεν θέλω να χάσω αυτό το challenge, παιδιά. Πρέπει όπως τίποτα να βρω το είσοδο, παιδιά. Έλα, Τιμό, γρήγορα. Πριν έρθει τώρα, φέρω γρήγορα. Ανέβα. Έτσι. Μπράβο, ωραίος. Ανέβα κι άλλο, Ανέβα. Έλα, ανέβα. Ναι, ρε φίλε! Ναι, 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 ναι,